μιλήσουμε τώρα για το παιχνίδι. Έχεις τη Ρένια πρώτο στόχο, έχεις κάποια δεύτερη επιλογή. Εντάξει, παιδιά, το ότι άκουσα κάτι από τη Ρένια, το ότι είπα κάτι τη Ρένια. Α, δεν μπήκε. Όχι, από έξω δεν την έβλεπε όμω και μπήκε τη Ρένια. Τη Ρένια την είδα και μου άρεσε ότι είναι πολύ ενεργό άνθρωπο. Εμένα μου αρέσουν γενικά οι άνθρωποι που είναι ενεργοί. Δεν μου αρέσουν οι οποίοι είναι πολύ χαμηλών τόνων, γιατί και εγώ είμαι ενεργό. Η Ρένια δεν είναι χαμηλών τόνων. Δεν ενεργούνται δηλαδή. Μου αρέσει γενικά, εγώ είμαι πάρα πολύ έτσι δραστήριο. Και μου αρέσει ο άνθρωπος, ο άλλος ήταν. Είναι κοιμισμένος. Ναι, ξεκάθαρα. Απόλυτα κι εγώ έτσι. Ναι, πού να πάμε τώρα. Τι σου να πάμε έξω, βαριέμαι. κάτσε και πάω μόνος μου. Ναι. Ναι. Κάποια άλλη σ' αρέσει μέσα. Μιλάει ο άνθρωπος που δεν πάει πουθενά. Κάποια άλλη. Τώρα είδα μια την Αλεξάνδρα που είναι 20 χρονών. Είναι και αυτή κοντά στην ηλικία μου. 20 χρονών και τι. Τώρα μπήκε η Αλεξάνδρα μια εβδομάδα. Έτσι για να ξέρει, η μόνη δεσμευμένη μέσα στο σπίτι είναι η Ζένια. Ορίστε. Η μόνη που έχει σχέση με κάτι τέτοιο. Κάτσε, περίμενε. Εντάξει, δεν ξέρω. Δηλαδή να πει. Θε να το αρχίσει τώρα, ξεκινάμε. Δεν το ήξερα. Μία. Δύο, τρεις. Ρε τον Ιστάρα, καινούργια παρουσία. Εγώ τώρα σα μαθαίνω και πραγματικά στεναχωρίζω πάρα πολύ. Γιατί δεν θέλω να έχω αυτή την εικόνα για εσά. Πού σε μπορεί να σε κόψω στο γόνατο! Πού σε μπορεί! Κρατήσε με! Έλα! Μία! Κράτα με, Ζένια! Δεν με κρατάει καλά! Δεν με κρατάει καλά! Δεν μπορώ! Ήρθε η Μηχανιώνα να σε κάνει Μηχανίδα, Μάρη! Όχι, δεν θέλω, ρε. Όλα καλά. Είναι φίλοι, όχι. Όλα καλά. Όχι. Κοίταξε να δεις, ηρέμησε γιατί δεν φοβάμαι. Περιμένεις να ανοίξουν οι πόρτες. Όχι. Μόνο τώρα παντζόπολ θα φτάσει. Χαλκιά, μόνο τώρα παντζόπολ θα φτάσει. Άλλα τρία δεν. Ναι, ρε φίλε, περίμενε, ξεκινάω από εκεί. Ξέρω ότι θέλουν να ανοίξουν οι πόρτες. Σίγουρα θέλει να ανοίξουν οι πόρτες για να γνωρίσει τις κοπέλες μία-μία και σίγουρα αυτή που τον ενδιαφέρει πιο πολύ. Εγώ θέλω. Εσύ. Όχι. Γιατί όχι. Δεν θες, ρε φίλε. Θέλω, ρε φίλε, θέλω να μιλήσω στην Ρεγκίνα, δεν το έλεγα πριν. Α, θες να μιλήσει. Δεν το άκουσα, αυτό, sorry, ρε φίλε. Θέλω να πω μια συγγνώμη για κάτι που έχει συμβεί. Απλά το ρώτησα αυτόν, μήπως ήθελε να έρθει πιο κοντά με την Αλεξάνδρα, γι' αυτό το ρώτησα. Εγώ. Αυτό είσαι από το να έρθει πιο κοντά, να κάτσει να μιλήσετε λίγο αυτό. Αυτό το συμπέρασμα που το βγάλε, θες να έρθει πιο κοντά με την Έχει δει που σαν ενέργεια μου κάνει και μου κάθεται καλά και τη πιάνω την κουβέντα και τη ρωτάω πράγματα, αλλά μέσα μου δεν είμαι έτοιμο να προχωρήσω ακόμα. Σπουργή, τα πια πάλι τα νέα. Και ειδικά τώρα με τα τελευταία σκηνικά που έχουν γίνει, εμένα το μυαλό μου είναι αλλού. Προσπαθώ να τα βάλω σε μια σειρά όλα αυτά που γίνανε και όλα αυτά τα αποτελέσματα που με απογοήτευσαν. Να σε ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Τελειώσε. Όχι. Από έναν άνθρωπο για να μπορέσω να προχωρήσω γενικά σαν Γιάννη, όχι να προχωρήσω μια άλλη. Θα έκανε κάτι μετά. Δηλαδή θα αργήσει να προχωρήσει. Αν μου. Με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Με την Αλεξάνδρα, ρε φίλε. Με την Αλεξάνδρα, ωραία. Αν σου δείχνει δηλαδή ενδιαφέρον. Αν μου δείχνει το μυαλό τη είναι παραπάνω από την ηλικία τη που με ενδιαφέρει πολύ, ναι. Τι σου είπα, αγάπη μου, που εσύ ήρθες και με ρώτησες, γιατί εσύ ήρθες και με ρώτησες, λέει η Αλεξάνδρα. Εγώ σε άκουσα που συζητούσες εσύ με τη Ζένια. Αυτό είπα. Γι' αυτό και ρώτησα τι έκανα εγώ. Και μου είπες αυτό, ότι εγώ έδειξα τον εαυτό μου. Έδειξα τον εαυτό μου και είπα ότι εγώ ψήφισα τον Αλεξάνδρο. Κάτι που δεν είναι αληθινό. Δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Είναι κάτι πραγματικά ό,τι. Απλώς θα μου λες άλλα πράγματα, εντάξει. Τι άλλα πράγματα, κοπέλα μου, χύμα σου λες άλλα πράγματα. Και ό,τι έχεις να αρχίσει να ρωτάς εμένα. Μην το λες. Παρά έξω και σε άλλους. Σε σένα το είπα. Όχι, εσύ το συζητούσες με τη Ζένια. Μπροστά όμως. Όχι, ήμουν με την πλάτη, δεν σε άκουγα καν. Δεν έχει να λέει. Μπροστά το είπα. Δεν πήρα τη Ζένια και τη είπα το και το. Με ρώτησε η κοπέλα. Θα μπορούσε να ήταν και. Με ρώτησε η κοπέλα που ψήφισε τον Αλέξανδρο. Δεν ξέρω, λέω μάλλον είναι καινούργια. Γιατί δεν ήσουν συνεννοημένη, υποτίθεται. Δεν είπε μάλλον. Είπε ότι εγώ. Εμένα προσωπικά μου είπε ότι εγώ έδειξα τον εαυτό μου και είπα ότι εγώ το έκανα. Εντάξει. Ξέρουμε πολύ καλά όλα. Εντάξει, πριν λίγο το παραδέχτηκε και τώρα μου λε όχι. Ωραία. Ξέρεις γιατί εγώ μπορώ να τα βγάλω όλα εδώ πέρα και δεν υπάρχει. Τι θα βγάλεις όλα εδώ πέρα. Εσύ καλά, μην. Ηρεμήστε τώρα για ένα θέμα. Δεν ήταν ένα θέμα. Όχι, παιδιά. Εμένα δεν μου αρέσει. Γιατί με ύφο. Εμένα δεν μου αρέσει που δεν κλείνει το θέμα και συνεχίζει και λέει ότι. Ναι, με πείραξε. Το λέω ότι με πείραξε που ήρθε με ύφο. Εμένα με πείραξε. Μα εσύ έρχεσαι να κλείνει σε μένα και μου λε ότι εγώ το είπα. Αν ήσουν όρημη, δεν θα ήσουν χαμογελαστή και μωρό μου και αγάπη μου στα. Στα δωμάτια. Σε λέω ποτέ μωρό μου. Δεν ξέρω. Σε λέω ποτέ μωρό μου. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θέλω να χαλάσω τη ζαχαρένια μου. Εγώ σχέση. Ωραία, δεν θέλω να χαλάσω τη ζαχαρένια μου τώρα για εσένα, εντάξει. Εντάξει, ναι, γιατί έχεις πολύ καλή ζαχαρένια. Πρόσεχε. Εννοείται έχω πάρα πολύ καλή ζαχαρένια. Τώρα, αν θες εσύ να πεις ότι θέλει και κάνεις έτσι δικαίωμά σου. Δεν είμαι καλά. Απλά να προσέχεις αυτά που βλέπεις και λες. Ναι, δεν ήξερα να προσέχω. Από τότε που ήρθες να προσέχω. Μη λέμε άλλα.
Και ξεκινάμε τσακωμούς, εντάξει. Καλά, και δεν θα σου πω κάτι. Περίμενε, sorry, μπορώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Δεν μπορώ να το σταματήσω. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Κοίτα. Πιστεύω ότι όταν κάποιον τον έχει ενοχλήσει κάτι, καλό είναι να το αναφέρει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι καλό χίλιες φορές τώρα που σου το αναφέρει εσένα. Εμένα δεν μου άρεσε. Εμένα δεν μου άρεσε που το άκουσα. Το πήρε το αυτή μου τυχαία αυτό το πράγμα, καταρχάς. Ναι, ωραία, απλά σου λέει ότι δεν το έκανε πίσω από την πλάτη σου. Να συστάει για μένα ότι εγώ έδειξα τον εαυτό μου. Δεν είναι τεκρυφό οι ψηφοφορίες, γιατί γίνονται on camera. Οπότε θα φανεί. Οπότε φαίνονται, δεν είναι τεκρυφό. Η απάντηση μου ήταν αυτή, ότι θα φανεί στο επεισόδιο. Ωραία, οπότε δεν το έκανε κρυφά από εσένα. Απλά πίστεψε αυτό και το συζήτησε, αλλά δεν το έκανε κρυφά από εσένα. Αφού είπε ότι με είδε, να λέω όπως εγώ το έκανα. Λογικό είναι το καθένα να τον πειράζει κάτι και να το συζητάει. Και γενικά καλό είναι όταν σε πειράζει κάτι εκείνη τη στιγμή να το λες. Εκείνη γενικά, τη στιγμή, γιατί, ευχαριστώ. Και γενικά πίσω από τις κάμερες θέλω να το συζητάω. Μα πίσω από την κάμερα. Εγώ τι έχω θα το λέω εδώ, εντάξει. Με στο δωμάτιο δεν θέλω να φέρνω άλλα πράγματα. Και εγώ από εδώ και πέρα αυτό θα κάνω. Τέλος πάντων. Γιατί δεν είναι προσωπικό αυτό, αλλά αφορά και άλλους παίκτες, οκ, γι' αυτό. Οκ, και εμένα με πείραξε πριν που μου λες ότι... Α, δηλαδή, λέει, α, δηλαδή, ο Τριζόπουλος είναι ελεύθερος. Τι μου το λες, αυτό δεν είναι ωραίο. Αφού εσύ λες ότι δεν είσαι σε σχέση, ρε, Κατερίνα. Ωραία, και επειδή δεν είμαι σε σχέση, πρέπει να τον καλέσεις. Εγώ σε θεωρώ ότι είσαι σε σχέση. Πού να τον καλέσω, τι να τον κάνω. Τι με ρωτάς, δηλαδή, δεν είναι εσύ ο Τριζόπουλος. Τι σημαίνει εγώ αυτό. Εσύ, κορίτσι, όταν μέλος, περίμενε ένα λεπτό, άσε ένας καινούριος παίκτης, εγώ είπα ότι... Τα κόρτσια που είναι σε σχέση είναι η Ζένια, από όσο ξέρω και η Κατερίνα. Και εσύ μου λες... τώρα ποιος είναι σε σχέση, τι μου ερωτάς. Μου λες, όχι, εγώ δεν είμαι σε σχέση. Ναι. Εγώ σε ρώτησα. Άρα δηλαδή, δεν είσαι μαζί με τον Τριζόπουλο. Δεν είπες αυτό. Άρα είναι ελεύθερος ο Τριζόπουλος. Δηλαδή ο Τριζόπουλος είναι ελεύθερος, εσύ τι σας κάνει αυτό. Θέλω να μου πείτε μία-μία. Τι σας κάνει αυτό. Τι σας κάνει. Ότι θες να κάνεις δεν είστε μαζί. Το θέμα είναι ποιος σου το λέει. Αν σου το πω εγώ, λογικό να μην παρεξηγηθείς. Αν σου το λέει Αλεξάνδρα που δεν είναι ποτέ. Και εσύ να μου το έλεγες έτσι όπως μου το έτσι με αυτόν τον τρόπο, αυτό θα καταλάβω. Δεν ξέρω με τι τρόπο στο κάτω-κάτω, εάν όντως είναι έτσι όπως τα λες, ναι. Εγώ πρέπει να τον κρατάς. Συγγνώμη. Ότι γνωρίζω κάποιον και είμαι κοντά και δεν είμαι σε σχέση σημαίνει ότι πρέπει να τον φλερτάρουν όλο στο σπίτι. Έχω εγώ ξεκινήσει ξέρω ότι κάτι. Είμαι σε σχέση από μαζί σου. Από πού. Άμα θέλει να τον φλερτάρει, τον φλερτάρει. Ακόμα. Το θέμα είναι ο Τριζόπουλος. Τότε θα πω ότι είμαι σε σχέση, θα το πω εγώ, δεν το πεις εσύ. Okay.